Φαινόμενο πανανθρώπινο, αγαπητοί μου αδελφοί, η συνείδησή μας. Φωνή του Θεού που ακούγεται στα μύχια της υπάρξεώς μας. Νόμος φυσικός γραμμένος στις πλάκες της καρδιάς μας. Νόμος που άλλοτε μας προτρέπει τι να πράξουμε και άλλοτε τι να αποφύγουμε. Άλλοτε λειτουργεί ως σύμβουλος και άλλοτε ως αυστηρός τιμωρός. Για την ύπαρξή της μας μίλησαν και οι αρχαίοι. Ευκρινέστερα κατά πολύ μας κάνει λόγο η Αγία Γραφή. Ο Απόστολος Παύλος συγκεκριμένα, γράφοντας προς τους χριστιανούς της Ρώμης, επισημαίνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνώρισαν τον νόμο, τον γραπτό, την αποκάλυψη του Θεού, αισθάνονται κατά έναν τρόπο φυσικό την φωνή Του μέσα στα βάθη της υπάρξεώς τους. Φωνή, μαρτυρία κατά τρόπο φυσικό που υπαγορεύει τα όσα λέγει ο νόμος, άσχετα αν δεν τον έχουν γνωρίσει και επιβεβαιώνει η συνείδησή τους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέγει ότι είναι η συνείδησή μας δικαστήριον αδέκαστον. Και ένας άλλος εκ των πνευματικών μας πατέρων χαρακτηρίζει την συνείδηση φυσική βίβλο μέσα στην οποία ο άνθρωπος μπορεί να διαβάσει το θέλημα του Θεού. Προς τη συνείδησή μας στρέφει απόψε την προσοχή μας ο ιερός υμνογράφος του ακαθίστου ύμνου. Απευθυνόμενος προς την Παναγία μας, την χαιρετίζει και της λέγει «Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδηση». Δηλαδή «Χαίρε Θεοτόκε Μαρία, σύ που είσαι το λουτρό μέσα στο οποίο πλένεται και καθαρίζει κάθε ανθρώπινη, βεβαρημένη και ένοχη συνείδηση». Είναι αλήθεια, αδελφοί μου, ότι δεν προσβάλλεται μόνο η υγεία του σώματός μας από τις διάφορες ασθένειες, ούτε ακόμα ότι κυλιδώνεται το σώμα μας από οποιαδήποτε ακαθαρσία. Είναι αλήθεια ότι μολύνεται και ο εσωτερικός μας κόσμος, η καρδιά μας, η συνείδησή μας, και λερώνεται από ό,τι εισάγουμε ή αφήνουμε να προκύψει μέσα μας. Και όπως ακριβώς για την καθαρότητα του σώματος μπορούμε να επιδιώκουμε με όσα έχουμε στη δυνατότητά μας να το καθαρίσουμε, έτσι λοιπόν ανάλογα λειτουργούμε και με τη συνείδησή μας. Ό,τι λοιπόν μολύνει τη συνείδησή μας είναι η αμαρτία, είναι οι ενοχές, είναι τα ποικίλα συμπλέγματα όταν αντιστρατευόμαστε το θέλημα του Θεού και παραβαίνουμε το νόμο Του. Και τότε μέσα μας εγείρεται, ξεσηκώνεται η συνείδησή μας, μας ελέγχει, μας παρατηρεί, δημιουργεί αναστάτωση ψυχική και τελικά μας καθιστά σε μια κατάσταση την οποία όχι μόνο η Αγία Γραφή περιέγραψε, αλλά ακόμα και η παγκόσμια λογοτεχνία, μιλώντας για τον έλεγχο της συνειδήσεως, για την εσωτερική αναστάτωση του ψυχικού κόσμου, για τις ερηνίες οι οποίες παρακολουθούν τον ένοχο άνθρωπο και την βεβαρημένη συνείδησή του. Ακόμα και η επιστήμη της ψυχιατρικής έρχεται να μας επισημάνει
ότι συχνά από αυτές τις καταστάσεις πηγάζουν, προέρχονται για πολλούς ανθρώπους οι διάφορες ψυχονευρώσεις. Πώς λοιπόν μπορούμε να καθαρίσουμε, να εξαγνίσουμε την συνείδησή μας? Απάντηση μας έδωσε λίγο νωρίτερα ο ιερός ποιητής του ακαθίστου ύμνου, λέγοντας ότι η Παναγία μας είναι το λουτρό μέσα στο οποίο ο άνθρωπος μπορεί να πλύνει την ένοχη και μολυσμένη συνείδησή του. Και όταν λέμε «η Παναγία μας είναι το λουτρό», εννοούμε ότι η Παναγία μας έφερε στον κόσμο τον λυτρωτή και σωτήρα Κύριό μας, ο οποίος ήρθε για να θεραπεύσει τις πληγές μας, να επουλώσει τα τραύματά μας, να γαλινέψει την συνείδησή μας, να μας απαλλάξει από το βάρος της ποικιλώνυμης αμαρτίας. Μόνο Εκείνος εν τέλει έχει τη δύναμη να εξαγνίσει την συνείδησή μας, να την ειρηνεύσει, να άρει ό,τι ακριβώς την πιέζει και την καθιστά ένοχη και βεβαρημένη. Όλοι μας έχουμε χρέος να διατηρούμε καθαρή και απρόσκοπτη, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ανένοχη την συνείδησή μας. Και αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο μέσα στην Εκκλησία, με το μεγάλο λουτρό της μετανοίας που έστησε ο Κύριος και την χάρη της αφέστεως που παρέχει δια του μυστηρίου της μετανοίας. Έτσι εξαγνίζεται η συνείδησή μας, απαλλάσσεται από οποιασδήποτε μορφής βάρος και ενοχή και γίνεται ειρηνική, καθαρή, που ακριβώς αυτή η συνείδηση θα πρέπει να μας καθοδηγεί. Χρειάζεται για να το επιτύχουμε επιμέλεια και φροντίδα. Η συνείδησή μας να φωτίζεται από τον Λόγο και το θέλημα του Θεού. Μόνο μια φωτισμένη συνείδηση μπορεί να εμπνέει και να καθοδηγεί σωστά τον άνθρωπο. Αλλιώτικα, αν η συνείδησή μας τελικά σκληραίνει, υπορώνεται, γίνεται ανέστητη και πολλές φορές φτάνει στο σημείο να μυστεύει οποιασδήποτε μορφής αμαρτία, ακόμα και αυτό το έγκλημα. Ζητών θεραπείαν επιμέλησε τη συνειδήσεώς σου και όσα συλλέγει ποιήσον και ευρύσεις ανάπαυση. Είναι μια συμβουλή που μας δίνει ένας εκ των πνευματικών μας πατέρων. Εάν θέλουμε να θεραπεύσουμε τη συνείδησή μας, οφείλουμε να επιδείξουμε φροντίδα, να είμεθα παρατηρητικοί στο πώς λειτουργεί και αν πράγματι αυτή η επιμέλεια επιδιωχθεί, τότε ο άνθρωπος ευρίσκει εσωτερική ανάπαυση. Ο Μέγας Βασίλειος, το είπαν και οι αρχαίοι άλλωστε, μας συνιστά αυτό το έργο της εποπτείας του ελέγχου της συνειδήσεώς μας να το επιχειρούμε κάθε φορά που έρχεται η ώρα με το κλείσιμο της ημέρας για να αναπαυθούμε στο κρεβάτι μας. Πρώτης αναπαύσεως, προτού κατακληθούμε, θα πρέπει, λέγει, ο καθένας μας να ελέγχει τη συνείδησή του δια της καρδιάς του. Είναι μεγάλο πράγμα μια τέτοια πράξη, μια τέτοια συνήθεια που τελικά εξασφαλίζει ειρήνη και ανάπαυση. Γιατί το πιο μαλακό και το πιο αναπαυτικό προσκέφαλό μας, αδελφοί μου, είναι η ήρεμη
η ανένοχη, η γαλινεμένη συνείδησή μας. Αυτή πράγματι χαρίζει παράκληση, δηλαδή ανάπαυση εσωτερική. Και ακόμα προσθέτει ο Απόστολος Παύλος ότι αν για κάτι μπορεί ο άνθρωπος να καυχέται, είναι η καθαρή, η εξαγνισμένη, η ανένοχη συνείδησή του. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδηση. Αδελφοί μου, ό,τι για τους ωκεανοπόρους είναι η πηξίδα, όταν διαπλέουν φουρτουνιασμένες θάλασσες, όταν αντιμετωπίζουν άγρια και ασέλινα αγριοκέρια, έτσι και για μας είναι η συνείδησή μας. Η πηξίδα των θαλασσινών τους δείχνει την ορθή γραμμή πλεύσης. Και η συνείδησή μας, καθαρή και ανένοχη, η φωνή της συνείδησης μας, μας προσδιορίζει την ορθή γραμμή πορείας μέσα στη ζωή μας. Μέριμνα και φροντίδα των θαλασσινών μας είναι η πηξίδα που διαθέτουν να είναι σε καλή κατάσταση, να λειτουργεί και πράγματι να τους ασφαλίζει. Και για μας φροντίδα ιδιαίτερη μέσα στη ζωή μας, τον καθημερινό μας αγώνα, είναι η συνείδησή μας να είναι καθαρή και φωτισμένη, για να εμπνέει την πορεία μας και να κατευθύνει τα βήματά μας πάντοτε στο δρόμο του θελήματος του Θεού.